Σελής 687 είναι από το βιβλίο του Ιερεμία του προφήτη Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Σελής 687 Ιώτα Ζήτα 5. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος όσης ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνη σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από του Κυρίου, διότι θέλει είστε όσοι αγριομυροί και νερίμου και δεν θέλει ιδίωταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς σε νερίμου, γη αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δέντρων πεφυτευμένων, πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζα αυτού πλησίων του ποταμού. Και δεν θέλει ιδίωταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, που δεν θέλει πάυση από του να κάμει καρπών. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ, Κύριος, εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς, για να δώσω εισέκαστον κατά τα σωδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς υπέρδειξ ή επουάζωσα και μην νεοσούσα, ούτως ο αποκτών πλούτη αδίκως θέλει αφήσει αυτά εις το ίμιση των ημερών αυτού και τα έσχατα αυτού θέλουν συν, θέλει είστε άφρον. Αμήν. Μέσα από το Λόγο του Θεού υπάρχουν πνευματικοί νόμοι απαράβατοι, από τους οποίους κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ακολουθήσει το δικό του δρόμο και να μην επηρεάζεται απόλυτα ο δρόμος του, η ζωή του, η οικογένειά του, να μην επηρεάζεται απόλυτα από τους πνευματικούς νόμους του Θεού. Ένας πολύ βασικός και γνωστός πνευματικός νόμος του Θεού είναι το ερώτημα «Πού ελπίζει ο άνθρωπος?» «Πού ελπίζεις?» Μάλιστα, ο Δαβίδ έχει έναν ωραίο ψαλμό. «Κοιτάω τα όρητα βουνά και περιμένω να δω από πού θα έρθει η βοήθειά μου». Και ολοκληρώνει «Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου των δυνάμεων». Και όταν το είπε αυτό, ο Θεός ανέλαβε, και σε όποιον το λέει αυτό, ο Θεός αναλαμβάνει τη ζωή του. Πού ελπίζεις? Αλλά για να συνειδητοποιήσουμε την έννοια του «πού ελπίζω», «πού ελπίζεις», ας εξετάσουμε λίγο την υπόσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Έχει δηλαδή επιθυμίες σαρκός, έχει επιθυμίες καρδιάς, έχει και πνεύμα, το οποίο εν γέννη είναι αλαζονικό. Γι' αυτό και ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό, γιατί οδηγούμενος από τις επιθυμίες του πράττει ακριβώς αντίθετα από αυτά που θέλει ο Θεός να πράττουμε στη ζωή μας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πράττει κατά τις επιθυμίες της σαρκός του, της καρδιάς του, των οφθαλμών του ή κατά την αλαζονία του βίου, τότε μας βεβαιώνει ο Θεός ότι η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι σε Αυτόν. Δεν μπορεί να έρθει σε Αυτόν. Και αν είναι ελλιπής και αν η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος δεν έχει βοήθεια, δεν έχει υπεράσπιση. Δεν υπάρχει υπερασπιστής για Αυτόν. Και το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος να βαδίζει τον κόσμο αυτό από το κακό στο χειρότερο. Αλλά και στο τέλος βέβαια η απώλεια, η αιώνια καταδίκη. Αλλά ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο, τον κόσμο, ώστε δεν ελυπήθηκε τον Υιόν του το μονογενή, τον έστειλε, και μάλιστα τον έστειλε απόλυτα ταπεινά, αφού εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και φρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Τότε ταπείνωσε τον εαυτό του γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και έτσι ο Θεός βρήκε ηλασμό, γιατί ήταν πρόθυμος
ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού να πεθάνει αυτό σαν αρνίον εσφαγμένον για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, ώστε ο Θεός να βρει ευκαιρία, καθώς είναι δίκαιος εν τη δικαιοσύνη του, να συγχωρήσει τις αμαρτίες των ανθρώπων πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, καθώς ο αναμάρτητος έχισε το αίμα του για όλους τους ανθρώπους, και να μπορεί ο Θεός να πλησιάσει τον άνθρωπο και να τον αναγεννήσει. Και να τον αναγεννήσει σημαίνει τον αλλάζει κατά πάντα. Του αλλάζει τις επιθυμίες σάρκας, του αλλάζει τις επιθυμίες των οφθαλμών, του αλλάζει και την αλαζονία του βίου, του δίνει δηλαδή επιθυμίες αγιασμού στη σάρκα. Του δίνει επιθυμίες καρδιάς αγιασμού και την καρδιά τη μετατρέπει από πέτρινη, λίθινη, τη μετατρέπει σε σάρκινη, απαλή και τρυφερή, ώστε να μπορεί να ζητάει συγνώμη και να συγχωρείται από τον Θεό. Αλλά και το πνεύμα του ανθρώπου το αλλάζει ο Θεός, και από αλαζονικό, υπερήφανο και σκληρό το κάνει ταπεινό, πράο, ησύχιο, ώστε να μπορεί να συγχωρεί ο άνθρωπος. Και έτσι με αυτόν τον άνθρωπο, τον αναγεννημένο, ο οποίος μάλιστα αν πράξει και πάνε το θέλημα του Θεού και βαφτιστεί, πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού και βαφτιστεί εν ύδατη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αν μάλιστα πιστέψει στο Λόγο του Θεού και πειθαρχήσει στον Θεό εξητώντας το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο Χριστός του δίνει και το Πνεύμα το Άγιο, τον βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, ώστε ο άνθρωπος αυτός και θέλει και μπορεί να πράττει το θέλημα του Θεού. Όμως μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ότι η καρδιά του ανθρώπου πάντοτε είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Είναι αδιόρθωτη. Την αλλάζει ο Θεός, την κάνει σάρκινη για να μπορεί να είναι απαλή και τρυφερή. Αλλά έλα όμως που μπορεί να την επηρεάσει εύκολα το περιβάλλον και συγκεκριμένα την καρδιά στο χέρι του ανθρώπου και ο Θεός και ο διάβολος. Και για να καταλάβουμε το γιατί, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού: «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου», ή ακόμη «φύλαξε την καρδιά σου», γιατί εκ ταύτης προέρχονται όλα εκβάσεις της ζωής σου, Ιέ μου. Ιέ Θεού, παιδί Θεού αναγεννημένο, από την καρδιά σου εξαρτάται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Είναι στόχος του διαβόλου να την πλανήσει και στόχος του Χριστού να την οδηγήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης και του αγιασμού. Ο Θεός λοιπόν θέλει με τα πάσης φυλάξεως να φυλάτω με την καρδιά μας. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, ξαναδιαβάζω, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα, σε κοροϊδεύει, σου φανερώνει, σου δείχνει το κακό για καλό, σου λέει, σε πληροφορεί όλα πάνε καλά και τίποτα δεν πάει καλά. Σε κοροϊδεύει η καρδιά σου, έχει τη δυνατότητα αυτή. Μπορεί όμως, εάν το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, όπως λέγει η Γραφή στους Γαλάτας, έρθει στην καρδιά μας και κράζει αβά ο πατήρ, τότε η καρδιά μας να είναι στην παρουσία του Θεού και να εκλέγει το τίμιον και να απορρίπτει το αχρίον. Το θέμα είναι λοιπόν πού έχουμε εκτεθειμένη την καρδιά μας. Πού ελπίζουμε, τι αγαπάμε. Εύκολα μεταβάλλεται η καρδιά, εύκολα. Βλέπεις, αγαπάς έναν άνθρωπο πολύ, κάτι σου κάνει και ξαφνικά δεν τον χωνεύεις ή ακόμη και τον μισείς. Και αγωνίζεσαι μετά να επανέλθεις, να ζητήσεις από το Θεό χάρη για να φύγει αυτό και να έρθει πάλι η αγάπη του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι όργανο ζωής που είναι σώματος, αλλά σημαντικό στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, που στρέφεις την καρδιά σου και
από ποιον αφήνεις να επηρεάζεται. Ο Θεός λοιπόν έχει ένα τρόπο αγαθό. Πριν αναγεννηθεί έχει τη συνείδηση στον άνθρωπο, ώστε να ελέγχει την καρδιά του ανθρώπου για να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν όμως έχει αναγεννηθεί ο άνθρωπος, έχει το λόγο του. Ο λόγος δεν είναι ένα ανάγνωσμα, ένα βιβλίο, αλλά είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος, υπερπάσαν δίστομων μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε, που είναι η καρδιά και πνεύματος. Ο λόγος του Θεού μπαίνει λοιπόν ανάμεσα στην καρδιά, στην ψυχή του ανθρώπου και στο πνεύμα και αρχίζει ο άνθρωπος να κρίνει αυτά που θέλει, αλλά και να θέλει αυτά που κρίνει ή να μην θέλει. Το κάνει ικανό να διακρίνει ο άνθρωπος ο λόγος του Θεού. Τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αλλά επεμβαίνει ο Θεός στην καρδιά και με το Πνεύμα το Άγιο, καθώς πλημμυρίζει την καρδιά του και το σώμα του Θεός με Πνεύμα Άγιο, ώστε και να θέλει και να μπορεί και να καταλαβαίνει, να εννοεί τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο στόχος λοιπόν του Θεού και ο στόχος του διαβόλου είναι η καρδιά σου. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί είπαμε και προηγούμενα και το επαναλαμβάνω, ότι είναι απατηλή και πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις αν αυτό που σκέφτεται είναι σωστό. Σε κοροϊδεύει. Αλλά ταυτόχρονα είναι και σφόδρα διεφθαρμένη. Όχι μόνο σε κοροϊδεύει, αλλά είναι και αδιόρθωτη. Δεν διορθώνεται εύκολα. Όταν δηλαδή δεσμευτεί η καρδιά στην αμαρτία ή κάπου, δεν διορθώνεται εύκολα. Δένεται. Σφόδρα διεφθαρμένη. Και εκείνο που εξητάει τι είναι? Όχι το Λόγο του Θεού. Και εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πολύ σημαντικό. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Χρειάζεται τώρα να φροντίζουμε την καρδιά μας. Πρώτον, να διακρίνουμε την καρδιά μας. Και δεύτερον, να ελέγχουμε την καρδιά μας. Και έχει σημασία πώς. Πώς μπορώ να διακρίνω την καρδιά μου? Εάν αυτά που μου λέει είναι αλήθεια, δηλαδή είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και πώς μπορώ να ελέγχω την καρδιά μου για να την κάνω να είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Το να το διακρίνω, θα τολμούσα να πω, είναι σύμφωνα με αυτό το νόμο που διαβάσαμε, εύκολο, που ελπίζει, γιατί ο άνθρωπος πάντοτε έχει ελπίδα. Κάπου ελπίζει, κάτι περιμένει, έστω και αν όλα πάνε καλά, κάτι περιμένει, κάπου περιμένει βοήθεια, κάτι περιμένει να γίνει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς ελπίδα. Χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος είναι ψυχολογικά ασθενής, ο απελπισμένος που είναι νεκρός, παραδομένος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι άρρωστος. Όλοι οι άνθρωποι ελπίζουμε, έχουμε μια ελπίδα, κάτι περιμένουμε. Και σκεφτείτε λίγο τον εαυτό σας, και καλό είναι να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας σε όλα. Ελπίζω ότι όταν θα παντρευτώ θα είναι καλή η γυναίκα μου και ο άντρας μου, λέω. Τα παιδιά μου ότι θα πάνε καλά, ότι δεν θα αρρωστήσω, ή αν είμαι άρρωστος θα γίνω καλά. Ελπίζω. Και όλα αυτά ψάχνω να βρω κάποιον να με βοηθήσει στην ελπίδα μου αυτή. Και θα γνωρίσω την καρδιά μου όταν στρέψω το βλέμμα μου και σκεφτώ από πού περιμένω τη βοήθειά μου. Από πού? Εάν μιλάω πάντοτε για αναγεννημένους ανθρώπους, για ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό, που αγαπάνε το Θεό, εάν ελπίζω ότι μόνο ο Θεός
να το ξαναπώ και συγχωρέστε με. Αν ελπίζω όχι ότι ο Θεός, αν ελπίζω ότι μόνο ο Θεός μπορεί, θέλει, γιατί με αγαπάει, να είναι δίπλα μου, κοντά μου, βοήθειά μου, πραγματικά υπερασπιστής μου, σωτήρας μου και λυτρωτής μου, αυτό είναι το τέλειο. Έχει άμεσα συγκλονιστικά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, ελπίζω ότι ο Θεός και μόνο ο Θεός, ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, έρχεται και δίνει μια πολύ ωραία εικόνα ο Λόγος του Θεού, λέγοντας ότι αυτός είναι ο ευλογημένος του Πατρός, όπου στο τέλος ο Κύριος θα πει: «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου». Το θέμα λοιπόν είναι πού ελπίζω για να διακρίνω την καρδιά μου. Εάν ελπίζω ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει καρδιές, ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει καταστάσεις, ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα δύνατον σε Αυτόν, ότι ο Θεός με αγαπάει, ότι ο Θεός επειδή με αγαπάει είναι κοντά μου, θα με βοηθήσει, θα σε βοηθήσει, τότε είσαι ο ευλογημένος του Πατρός. Και ωραία εικόνα, και μοιάζεις, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, δυνατοτήτων, παρελθόντων, παρόντων, μελώντων, δεν έχει να κάνει τίποτα με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά στη ζωή σου βλέπεις, απελπίζεσαι ή χαίρεσαι. Εάν ελπίζεις στον Θεό και μόνο στο Θεό, και συγκεκριμένα στον Ιησού Χριστόν τον Κύριο και μόνο σε Αυτόν, τότε ο Θεός μας βεβαιώνει με τον πνευματικό του νόμο ότι θα μοιάζεις με ένα δέντρο που είναι φυτευμένο δίπλα στο ποτάμι. Θα έρχεται το καύμα, δεν θα το καταλαβαίνει. Το φύλλο του θα θάλει, θα ανθίζει, θα μεγαλώνει, θα θεριεύει και θα έχει και καλό καρπό και ο καρπός του θα μένει. Τι θα έχει καρπό? Παντού. Στην οικογένειά του καλή καρποφορία. Στην προσωπική του ζωή καλή καρποφορία. Στη δουλειά του καλή καρποφορία. Στην εκκλησία καλή καρποφορία. Στα πνευματικά καλή καρποφορία. Στα υλικά καλή καρποφορία. Θα καρποφορεί κατά πάντα. Και επιπλέον λέει και κάτι άλλο ο Λόγος του Θεού, και ό,τι αν κάνει θα το ευωδώνει ο Θεός. Αυτός είναι ευλογημένος άνθρωπος και έχει ένα χαρακτηριστικό μόνο. Η ελπίδα του είναι ο Κύριος και μόνο ο Κύριος. Δεν περιμένει από ανθρώπους. Δεν περιμένει από καταστάσεις. Δεν ελπίζει σε εξωτερικά οποιαδήποτε ισχυρά ή ανίσχυρα γεγονότα που έρχονται στη ζωή. Δεν περιμένει. Η προσευχή του, η ελπίδα του, η φροντίδα του, η προσμονή του λέγεται ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων και μόνο αυτό. Γιατί προσευχόμαστε? Επειδή ελπίζουμε στον Κύριο. Εάν δεν έχουμε αυτή την ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής, επιβεβαιωμένη με θόρκο από τον ίδιο τον Θεό, καθώς είπε όμως να είσαι Αυτόν, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, βεβαία, ασφαλής ελπίδα, η οποία είναι σαν άγκυρα της ψυχής μας που την πετάμε πάνω στον ουρανό και αγκιστρώνεται, και η ελπίδα αυτή μας κρατάει στερεούς, αμετακίνητους. Πού? Στην ευλογία του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Μπορώ λοιπόν να διακρίνω αν σκεφτώ που ελπίζω. Άρα μπορώ και να επιβάλλω την καρδιά μου να ελπίζει στον Χριστό. Μπορώ να είμαι ευλογημένος. Μπορώ να κερδίσω επί το λόγο του Κυρίου την απόλυτη πλήρη ευλογία του Θεού. Αρκεί πάντοτε, κατά πάντα, παντού, το μυαλό μου, η καρδιά μου, το σώμα μου να ελπίζει στον Ιησού Χριστόν.
στο αίμα του Χριστού. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν με πλανήσει η καρδιά μου που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και αρχίζω και ψάχνω βοήθεια και την ελπίδα μου τη στέλνω αλλού, τότε φεύγω από την παρουσία του Θεού, από την ευλογία του Κυρίου και γίνομαι καταραμένος, ακούτε, καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει στήριγμά του βραχίων ανθρώπου. Καταραμένος ο άνθρωπος αυτός που περιμένει από άνθρωπο. Αυτός θα μοιάζει σαν μια αγριομυρίκη που είναι φυτευμένη σε έναν έρημο τόπο. Δεν βλέπει, και αν έρχεται το αγαθόν δεν το βλέπει, και κατοικεί ξηρούς και έρημους τόπους και γίν αλμυράν και ακατοίκητον. Είναι λοιπόν στο χέρι μας, αγαπημένα μου αδέλφια, να εκλέξουμε την οδό της ευλογίας και την οδό της κατάρας, και θα έλεγα είναι απολύτως στο χέρι μας. Και όχι μόνο αυτό, και κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει την ευλογία του Θεού από τη ζωή μας, και ούτε μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Θεός κάνει λάθος. Ενώ ελπίζω δεν με το κατάλαβε. Ο Θεός ευτυχώς ή δυστυχώς, εγώ λέω ευτυχώς, έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να βλέπει τα βάθη της καρδιάς μας. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός μπορεί και βλέπει τις λεπτομέρειες της επιθυμίας μας, της καρδιάς μας. Αν επιθυμούμε δηλαδή πράγματα που πραγματικά φανερώνουν την ελπίδα μας στο Χριστό. Να το πω λίγο πιο πνευματικά, αδελφοί. Ο Θεός μπορεί και διακρίνει την καρδιά μας εάν πραγματικά θέλουμε και ελπίζουμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, που για αυτήν ήρθε να μας τη χαρίσει. Μπορεί να λέω ό,τι θέλω, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η καρδιά μου τι λέει, η καρδιά μου τι θέλει, η καρδιά μου από ποιον επηρεάζεται και η καρδιά μου τι κρύβει μέσα της. Βασιλεύει πραγματικά η ελπίδα της αιώνιας ζωής που χαρίζει ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, ή έχουν μπει μέσα άλλες προσμίξεις, επιθυμίες, θέλω και αυτό και εκείνο και το άλλο, και τότε αλλοιώνεται η παρουσία και η ευλογία του Θεού στη ζωή μου, χαλάει, καταστρέφεται και μετατρέπομαι από ευλογημένος, εάν δεν το διακρίνω άμεσα, σε καταραμένος. Και δεν γλιτώνει κανείς από αυτό. Μπορώ όμως να αγωνίζομαι τον αγώνα τον καλό, να αγωνίζομαι να εισέρχομαι δια της στενής πύλης, γιατί αγωνιζόμενος να εισέρχομαι δια της στενής πύλης, τότε φανερώνεται και μπορώ και εγώ να το διακρίνω ότι με ενδιαφέρει πρώτον η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού, και τότε ο Θεός μου υπόσχεται όλα τα άλλα θα μου τα προσθέτει, καθώς θα με θεωρεί το ευλογημένο παιδί του. Αν όμως η καρδιά μου με κοροϊδέψει και πω άδικος είναι ο Θεός που δεν μου δώσε ένα αυτοκίνητο ακόμη, που δεν μου δώσε παιδιά ακόμη, άδικος είναι ο Θεός, θα περιμένω και ποτέ δεν θα έρθουνε. Ποτέ. Γιατί για να έχω κάτι και να είναι δώσεις αγαθή και δώρημα τέλειων, πρέπει να έρθει άνωθεν εκ του Πατρός των Φώτων, και δεν πρόκειται να έρθει ποτέ και τίποτα άνωθεν εκ του Πατρός των Φώτων αν η καρδιά μου δεν πραγματικά ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Και η ελπίδα δεν είναι ένα συνέστημα. Η ελπίδα είναι τρόπος ζωής.
Ελπίζω σημαίνει εξητώ, προσεύχομαι, δεν αποκάμω και θέλω πρώτα απ' όλα την αρπαγή της Εκκλησίας. Στους προσμένοντες τον Κύριον έρχονται τα αγαθά. Αλλιώς πλανώμαι και πλανάω και στο τέλος τα βάζω και με το Θεό. Θέλω αυτό, αδελφοί, να επιμείνω λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι το μυστικό της ζωής μας. Βλέπεις έναν άνθρωπο και τον ευλογεί ο Θεός, γιατί? Βλέπεις άλλον άνθρωπο και δεν τον ευλογεί ο Θεός, γιατί? Προσωπολήπτης είναι ο Θεός, γιατί εκεί κάνει έτσι και εκεί κάνει αλλιώς, γιατί? Η απάντηση είναι γιατί ο Θεός ξέρει την καρδιά και εκείνου και εκείνου. Και εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδιά, δοκιμάζω τους νεφρούς για να δώσω εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού και κατά τον καρπόν των έργων αυτού. Εγώ ο οποίος δεν είμαι προσωπολήπτης, λέει ο Θεός, έχω τη δυνατότητα να εξετάσω και την καρδιά του ανθρώπου αλλά και τους νεφρούς του ανθρώπου, τη δύναμη δηλαδή του ανθρώπου, για να μπορέσω να δώσω στον κάθε έναν ανάλογα με την καρδιά του, η οποία εκφράζεται με τα έργα του. Θέλω και πράττω. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσω την καρδιά μου. Γιατί? Γιατί υπάρχει κίνδυνος μεγάλος. Παραδείγματος χάρη, εάν δώσω την καρδιά μου στον πλούτο, και ο πλούτος μέσα στον πλούτο είναι και όλα τα άλλα, στη δόξα, στον πλούτο, στην άνεση, στην καλοπέραση, σε αυτό που θέλει η καρδιά, τότε θα μοιάζω σαν την μπέρδικα, που είναι ιδιαίτερο πουλί, εποάζει όποιο αυγό βρει και τα δικά της. Και όταν βγει το πουλάκι, φεύγει. Το εποάζει, το μεγαλώνει και ποτέ δεν το απολαμβάνει. Το εποάζει μέσα στην καρδιά του, το έχει, αλλά ποτέ δεν το ευχαριστιέται, γιατί το χάνει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου. Είναι απόλυτη ανάγκη. Όπως οι γιατροί μας λένε, πρέπει να κάνεις check-up κάθε χρόνο, ιδίως όταν περάσουν λίγο τα χρόνια, αλλά και όχι μόνο. Πρέπει να κάνεις check-up, να βλέπεις τι γίνεται, που πας, ώστε να μπορείς να επέμβεις έγκαιρα για να αποφύγεις τις κακές συνέχειες. Ο Θεός έρχεται πιο έντονα και μας το λέει αυτό. Πρέπει να κάνεις check-up στην καρδιά σου. Αυτοκριτική. Γιατί η καρδιά σε απατάει, γιατί είναι απατηλή, σε οδηγεί σε διαστραμμένους τόπους, γιατί είναι κατά πάντα διαστραμμένη, και εκεί έρχεται η απώλεια της ευλογίας και η ζωή μέσα στην κατάρα εν τέλει. Μπορούμε να διακρίνουμε ανάλογα με το τι επιθυμούμε, τι θέλουμε, τι περιμένουμε, από ποιον το περιμένουμε. Τόσο εύκολα. Επαναλαμβάνω, τι θέλουμε, τι περιμένουμε, τι εξητούμε, τι επιζητούμε. Εάν τούτο είναι πραγματικά η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού, τότε είμαστε χωρίς καμία αμφιβολία μέσα στο δρόμο της ευλογίας, που μπορεί να είναι λίγο στενός, μπορεί να είναι λίγο τεθλιμμένος, αλλά είναι δρόμος ευλογίας. Σαν το δέντρο το πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Και αυτό όχι μια φορά στη ζωή μας, κάθε τόσο. Γιατί από αυτό το οποίο επιθυμείς, θέλεις, εξητάς και περιμένεις, εξαρτώνται και επηρεάζονται άμεσα τα έργα σου, τα λόγια σου, η σκέψη σου. Εάν λοιπόν κυρίαρχος μέσα στην προσωπική σου ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός και η Βασιλεία των Ουρανών, μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβού μόνο πίστευε, ίσχυε και ανδρίζω, αγάλου. Γιατί ο Θεός στη ζωή σου θα κάνει μεγαλεία, θα κάνει απίστευτα πράγματα.
Αν όμως η καρδιά σου είναι δεμένη, ελπίζει, περιμένει, εξητάει αλλότρια πράγματα, δεν λέω αμαρτίες, αλλότρια πράγματα, τότε στη ζωή σου θα έχεις να αντιμετωπίσεις μέχρι, εάν δεν μετανοήσεις και επιστρέψεις, μέχρι και την κατάρα. Δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει αυτό, αδερφοί. Σαν την πέρδικα την εποάζουσα και μη ποτέ νεωσούσα. Ο Θεός να μας φυλάει. Αξίζει τον κόπο. Εγώ θα έλεγα κάθε βράδυ, όταν γονατίζουμε στο ταμείο μας για να προσευχηθούμε στον Κύριο, πριν φέρουμε τα αιτήματά μας στο Χριστό και εκ των αιτημάτων μας, να διακρίνουμε τι είναι αυτό που θέλουμε, τι είναι αυτό που επιθυμούμε, τι είναι αυτό που ψάχνουμε και από ποιον το περιμένουμε, για να μπορούμε έγκαιρα να διακρίνουμε τα βάθη της καρδιάς μας, να μην την αφήνουμε να μας κοροϊδεύει, να μην την αφήνουμε να μας οδηγεί σε διεστραμμένους δρόμους, ώστε να είμαστε, να μένουμε και να παραμένουμε στην απόλυτη ευλογία του Θεού. Μπορούμε να διακρίνουμε και μπορούμε να την δαμάσουμε και να την δηλαγωγήσουμε με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν φτάνει μόνο να τη διακρίνουμε, έχει και σημασία να μπορούμε να την ελέγχουμε, να μην μας ελέγχει, να την ελέγχουμε, να είναι υπό έλεγχο η καρδιά μας. Γιατί αν δεν την ελέγχουμε, τότε κάνει ό,τι θέλει πάλι. Το ξέρουμε ότι είναι λάθος, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ξέρω ότι δεν πρέπει να πάω εκεί, αλλά πηγαίνω. Ξέρει ότι δεν πρέπει η καρδιά μου, ξέρω εγώ, ξέρει το πνεύμα μου, ότι δεν πρέπει να κάνω αυτό, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να ελέγξω την καρδιά μου. Και πώς θα ελέγξω την καρδιά μου? Μόνο, αδελφοί μου, με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή μόνο με τη βοήθεια του Χριστού. Ο Θεός να μας δίνει πάντοτε καλή διάκριση και δύναμη, ώστε να μην κατευθυνόμεθα και ελεγχόμεθα την καρδιά μας, αλλά να κατευθυνόμεθα και να ελεγχόμεθα από το Λόγο του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο και από τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Αμήν.